Άρνος Online Education και μπροστά μας, παιδιά, μία άσκηση η οποία λέει: θεωρούμε, λέει, τη συνάρτηση F με πεδίο ορισμού το R και πεδίο τιμών το R και έχει παιδιά το συγκεκριμένο τύπο. Ωραία. Δηλαδή το χ ανήκει σε όλο το R. Ωραία, αυτό μας λέει. Να υπολογιστεί, λέει, η παράγωγος του F. Μα θα μου πεις εδώ, δάσκαλε, λέει, η τρίτη ρίζα του χ. Η τρίτη ρίζα του χ, η τρίτη ρίζα του χ, το χ στην πρώτη δηλαδή, ισοδύναμα είναι το χ στην 1 τρίτο. Παιδιά, προσέξτε. Άλλο η τετραγωνική ρίζα του χ, τετραγωνική δηλαδή η δεύτερη τάξεως ρίζα του χ, το χ στην πρώτη, δηλαδή το χ στην 1 δεύτερο, άλλο πεδίο ορισμού έχει αυτή, άλλο πεδίο ορισμού έχει αυτή. Και θα σας το δείξω. Εάν σας ζωγραφίσω, παιδιά, το χ στην 1 τρίτο, είναι αυτή η γραμμούλα. Αυτή η γραμμή, βλέπετε, παιδιά, εκτείνεται και στα θετικά χ και στα αρνητικά χ. Άρα, δικαίως μας λέει εδώ ότι το πεδίο ορισμού είναι όλο το R, όπως μας λέει εδώ πέρα. Ενώ η άλλη συνάρτηση που είναι η τετραγωνική ρίζα του χ, εδώ, παιδιά, τι έχουμε μάθει για αυτήν, ότι το χ πρέπει να παίρνει μόνο τιμές μεγαλύτερες ίσες του μηδενός. Η τετραγωνική ρίζα του χ, δηλαδή το χ στην 1 δεύτερο. Εντάξει. Δηλαδή, αν τη ζωγραφίσουμε, παιδιά, αυτήν εδώ, είναι χ στην 1 δεύτερο. Τι βλέπετε, παιδιά, πώς πάει. Εκτείνεται μόνο από το 0 και δεξιά. Δηλαδή, για τιμές μεγαλύτερες ίσες του μηδενός. Αυτό, παιδιά, για όποιον αναρωτιέται. Έτσι, η ρίζα του χ που έχουμε πει, δηλαδή η τετραγωνική ρίζα του χ, έχει όντως πεδίο ορισμού μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, να είναι το χ. Ενώ το χ στην 1 τρίτο, που είναι η τρίτη τάξης ρίζα του χ, λαμβάνει όποια τιμή θέλει. Το χ ανήκει στο R. Το καταλάβαμε, παιδιά, το καταλάβαμε και μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Και για τη μία συνάρτηση και για την άλλη. Άρα, παιδιά, για αυτή τη συνάρτηση καλά τα λέει. Το χ ανήκει σε όλο το R. Έτσι. Μπορεί να πάρει και θετικές τιμές και αρνητικές. Όλο το R. Λοιπόν, μάλιστα. Πρώτο ερώτημα. Να υπολογιστεί η παράγωγος της F, η οποία θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τα διαστήματα μονοτονίας της F, δηλαδή πότε είναι αύξουσα, πότε είναι ευθύνουσα, και να βρούμε εάν υπάρχουν τα τοπικά ακρότατά της, δηλαδή αν παρουσιάζει τοπικό μέγιστο ή τοπικό ελάχιστο. Παιδιά, όλα τα ερωτήματα α, β, γ είναι ερωτήματα πώς κάνω μία πλήρη μελέτη συνάρτησης. Πώς τη μελετάω ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατά της, ως προς το αν είναι κυρτή ή κύλη, να κάνω μελέτη για να δω αν υπάρχουν ασύμπτωτες ευθείες. Είναι, παιδιά, όλο αυτό το κατεξοχήν κομμάτι στο οποίο εφαρμόζονται, βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή οι παράγωγοι, οι παράγωγους. Άρα, παιδιά, στο α σκέλος. Όταν η άσκηση μου ζητάει βρες μου μονοτονία, δηλαδή αύξουσα ευθύνουσα και ακρότατα, μέγιστο ελάχιστο, κάνω, παιδιά, μία μεθοδολογία η οποία αποτελείται από δύο βήματα με πρωταγωνίστρια την πρώτη παράγωγο. Ενώ όταν η άσκηση μου ζητάει να βρούμε πότε η συνάρτηση είναι κυρτή, δηλαδή στρέφει τα κύλα προς τα πάνω, και πότε είναι κύλη, πότε στρέφει τα κύλα προς τα κάτω, κάνουμε και πάλι δύο βήματα με πρωταγωνίστρια τη δεύτερη παράγωγο. Και φυσικά, παιδιά, εδώ για το ερώτημα Β θα μπορούσε να ζητήσει και σημεία καμπής, σύμφωνα με όσα έχουμε πει στη δασκαλία μας. Δεν το ζητάει, δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Αλλά να το ζητούσε θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Άρα, παιδιά, στο α ερώτημα χρειαζόμαστε την πρώτη παράγωγο. Η πρώτη παράγωγος, παιδιά, θα προκύψει να πάρουμε το χ μείον 3 επί τρίτη τάξης ρίζα του χ, και όλο αυτό θα το παραγωγήσουμε. Να πω, παιδιά, από ιδιότητα δυνάμεων. Όταν έχεις μειωστής τάξης ρίζα του χ στην μη, αυτό ισοδύναμα μπορείς να το γράψεις ως χ στην μη προς νη. Δηλαδή, αν έχεις τρίτη τάξης ρίζα του χ στην τετάρτη, αυτό μπορείς να το γράψεις ισοδύναμα χ στην 4 τρίτα. Για το καταλάβαμε, έτσι. Εν προκειμένου που έχουμε τρίτη τάξης ρίζα του χ, χ στην πρώτη δηλαδή, το ίδιο είναι, μπορείς να το γράψεις ως χ στην 1 τρίτο.
Διευκολύνει, παιδιά, πάρα πολύ εάν μία ρίζα τη γράφουμε υπό τη μορφή δύναμης. Διευκολύνει και κατά την παραγώγηση και κατά τα ολοκληρώματα που θα δούμε, παιδιά, τα ολοκληρώματα με το καλό σε επόμενο κομμάτι της ύλης μας. Αλλά τώρα μιλάμε για την παραγώγηση. Λοιπόν, χωρίζεται στην παράγωγη του Χ, χωρίζεται στην παράγωγη του 3 επί τρίτης τάξης ρίζα του Χ. Φυσικά στον πολλαπλασιασμό το νουμεράκι βγαίνει απ' έξω. Άρα έχουμε την παράγωγη του Χ μείον 3 φορές την τρίτη τάξη ρίζα του Χ και όλο σε παράγωγο. Δηλαδή έχουμε, παιδιά, την παράγωγη του Χ μείον 3 επί. Αυτό, παιδιά, μου το γράψατε πάρα πολύ σωστά έτσι και μ' αρέσει πάρα πολύ. Άρα είναι το Χ στην 1 τρίτο και όλο σε παράγωγο. Πάμε, παιδιά, να τα παραγωγήσουμε αυτά. Η παράγωγη του Χ. Η παράγωγος του Χ, εάν καταφύγουμε, παιδιά, στον τύπο, που είναι ο τύπος Χ στην πρώτη, είναι 1 επί Χ στην 1 μείον 1, δηλαδή είναι 1 επί Χ στη μηδενική. Οτιδήποτε, παιδιά, είναι στη μηδενική, είναι μονάδα. Άρα, παιδιά, η παράγωγος του Χ είναι μονάδα. Μείον 3, η παράγωγος του Χ στην 1 τρίτο. Αυτό, παιδιά, να το κάνουμε λιγάκι ξεχωριστά όμως, έτσι. Εμείς μάθαμε στο τυπολόγιο μας ότι η παράγωγος του Χ στην κάπα, όπου το κάπα είναι αριθμός, γράφεται ως κάπα επί Χ στην κάπα μείον 1. Εάν όπου κάπα βάλουμε το 1 τρίτο, θα γίνει 1 τρίτο επί Χ στην 1 τρίτο μείον 1. Αυτά μπορείς να τα κάνεις και ομόνιμα βάζοντας τα καπελάκια στα ωραία, άρα με το καπελάκι, ναι, γιατί το ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο του 1 και του 3 παιδιά είναι το 3. Άρα είναι 1 τρίτο επί Χ στην. Εάν με το καπελάκι πολλαπλασιάσουμε πάνω και κάτω, είναι 1 τρίτο μείον 3 τρίτα. 1 βγάζω 3, μας κάνει μείον 2 τρίτα. Ισοδύναμα, παιδιά, το χ στη μείον 2 τρίτα, γράφεται 1 προς χ στη 2 τρίτα. Δηλαδή 1 τρίτο επί 1 προς. Παιδιά, από την ιδιότητα που γράψαμε προηγουμένως, αυτήν εδώ, εντάξει, ισοδύναμα, μπορείς να πας και από εδώ εδώ και από εδώ εδώ, έτσι. Δηλαδή, αν εσύ έχεις χ στη 2 τρίτα, με την ίδια λογική αυτό γράφεται τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα. Σωστά. Εντάξει, παιδιά. Άρα ισοδύναμα αυτό εδώ μπορείς να το γράψεις πώς. Τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα. Άρα 1 επί 1 μας κάνει 1 προς 3 επί τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα. Να το. Να το. Οπότε, να το γράψουμε. Άρα αυτή εδώ, η παράγωγος, παιδιά, πώς γράφεται, 1 προς 3 επί τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα. Φυσικά, το 3 με το 3 απλοποιείται, είναι σαν να λέμε 3 δια 3, 1. Άρα το αποτέλεσμα είναι 1 μείον, 1 επί 1, 1, προς τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα. Φυσικά, παιδιά, το χ εμπροκειμένου δεν μπορεί να είναι 0. Εδώ, παιδιά, δεν μπορεί να είναι, γιατί ο παρανομαστής δεν μπορεί να μηδενιστεί. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, παιδιά, αυτή είναι η παράγωση πρώτη. Ωραία. Πάμε τώρα να κάνουμε τα δύο βήματα, παιδιά, που υποσχεθεί. Όχι αυτά. Όχι. Αυτά είναι για το ερώτημα Β. Πάμε για το ερώτημα Α. Δύο βήματα με την πρώτη παράγωση, πρωταγωνίστρια. Πρώτο βήμα, παιδιά. Λύνουμε μία εξίσωση. Ποια εξίσωση? Παίρνουμε την πρώτη παράγωση και τη βάζουμε ίση με το 0. Αυτό το βήμα, παιδιά, μοιραία θα μας οδηγεί σε μία εξίσωση, την οποία εξίσωση εμείς θα την λύσουμε. Άρα έχουμε, παιδιά, τι? Το 1 μείον 1 προς τρίτη τάξη ρίζα του χ στη δευτέρα ίσο με το 0. Αυτή θα τη λύσουμε. Κάτσε να βάλουμε εδώ μονάδα και εδώ να βάλουμε καπελάκια. Εδώ να βάλουμε καπελάκια, έτσι, παιδιά. Εδώ θα βάλουμε τρίτη τάξη ρίζα του χ στη δευτέρα και εδώ θα βάλουμε τη μονάδα. Με το καπελάκι μας πολλαπλασιάζουμε και πάνω και κάτω. Σαν να λέμε, παιδιά, το έκουπου του 1 και του 3η ρίζα του χ στη δευτέρα είναι το 3η τάξη ρίζα του χ στη δευτέρα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Με το καπελάκι πολλαπλασιάζουμε πάνω και κάτω και έχουμε 3η τάξη ρίζα του χ στη δευτέρα προς 3η τάξη ρίζα του χ στη δευτέρα μείον 1 προς 3η τάξη ρίζα του χ στη δευτέρα ίσο με το 0. Τα κλάσματα, παιδιά, έχουν τον ίδιο παρανομαστή, άρα οι αριθμητές θα είναι τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα μείον 1, έτσι, σαν αφαίρεση,
προς τον κοινό παρανομαστή τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα, ίσο με το 0. Λοιπόν, για να αντιλήσουμε, είναι σαν να έχουμε 0 πρώτα. Να κάνουμε χ αστή. Αυτό επί αυτό, αυτό επί αυτό. Άμα κάνουμε πριά χ αστή, είναι σαν να έχουμε 1 επί τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα μείον 1, ίσον 0 επί τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα. 1 επί αυτό παραμένει το ίδιο. Τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα μείον 1, ίσον 0 επί αυτό μας κάνει 0. Οπότε, παιδιά, πράγματι έχουμε μία εξίσωση. Να τη δείσουμε. Είναι τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα ίσον. Το μείον 1 πάει από την άλλη και γίνεται 0 συν 1. Αλλάζει πρόσημο. Άρα, ουσιαστικά, παιδιά, έχουμε το 1. Ωραία. Και αυτό, παιδιά, μπορούμε να το λύσουμε τώρα. Παιδιά, μου στείλατε διάφορους τρόπους και μου αρέσουν όλοι. Δηλαδή, κάποιος μου είπε, δάσκαλε, να υψώσουμε αυτό ή στην τρίτη. Και αυτό. Άρα, όταν μία ρίζα έχει ίδια τάξη και ίδια δύναμη, εντάξει, γενικά αυτά, παιδιά, αλληλοανερούνται. Η τρίτη ρίζα με την τρίτη δύναμη αλληλοεξουδετερώνονται, οπότε μένει το χ στη δευτέρα ίσον 1. Άρα, που εδώ έχουμε ή που το χ θα είναι η ρίζα του 1 που είναι η μονάδα, έτσι, το συν 1, δηλαδή το 1, ή το χ θα είναι η μείον ρίζα του 1 που είναι μείον 1. Και όντως, παιδιά, είτε πεις 1 εις τη δευτέρα, είτε μείον 1 εις τη δευτέρα, και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα δεν θα σου κάνει το συν 1, το 1. Άρα, παιδιά, εν προκειμένου έχουμε τις λύσεις 1 και μείον 1. Τώρα, κάποιος άλλος, παιδιά, μου το έκανε και με άλλο τρόπο και μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Εντάξει, δηλαδή κάποιος άλλος μπορεί αντί να υψώσει στην τρίτη, να πει, καλέ δάσκαλε, από τη μία έχω τρίτη ρίζα του χ στη δευτέρα και από την άλλη το 1. Το 1 να μην το γράψω ισοδύναμα τρίτη ρίζα του 1. Το ίδιο δεν είναι. Άρα, για να είναι οι τρίτης τάξης ρίζες ίσες μεταξύ τους, θα πρέπει τα υπόριζά τους, αυτό το υπόριζο και αυτό το υπόριζο, να είναι ίσα. Δηλαδή, καταλήγουμε και πάλι ότι χ στη δευτέρα ίσο με το 1, άρα και πάλι καταλήγουμε ότι χ ίσο συν πλην ρίζα του 1. Δηλαδή, συν πλην 1. Ή το χ θα είναι συν 1, ή το χ θα είναι πλην 1. Και αυτό, παιδιά, σωστό. Καμία αντίρρηση. Εντάξει. Άρα, παιδιά, από εδώ λέγοντας την εξίσωση, πήραμε δύο τιμές. Ή που το χ θα είναι το συν 1, δηλαδή το 1, ή που το χ θα είναι το πλην 1. Ωραία. Μου το λύσατε, παιδιά, και με άλλον τρόπο. Και με άλλον, παιδιά, όλα αυτά λύνονται με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, κάποιος, παιδιά, Φιλιππίν, εδώ πέρα, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, αντί να μου βάλει καπελάκια, έτσι, κάποιος παιδιά μου είπε το εξής, το οποίο και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Για να είναι αυτό ίσο με το 0, σημαίνει τι? Ότι το μείον 1 προς τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα μας κάνει με το, πάει το συν 1 από την άλλη, γίνεται πλην 1. Δηλαδή 0 πλην 1 μας κάνει πλην 1. Και αν απλοποιήσουμε και τα πλην εδώ πέρα, καταλήγουμε ότι αυτό εδώ είναι ίσο με το 1. Και αυτό μου άρεσε. Γιατί άμα κάνεις εδώ χ αστή, 1 επί αυτό, ίσον 1 επί αυτό, πάλι καταλύσω ότι τρίτης τάξης ρίζα του χ στη δευτέρα, ίσον με το 1. Πάλι καταλύεις εδώ πέρα στο ίδιο αποτέλεσμα που καταλήξαμε. Εντάξει. Και αυτό είναι σωστό, παιδιά. Και αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, το καταλάβαμε, έτσι, παιδιά. Άρα, το πρώτο βήμα, παιδιά, στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Είπαμε ότι όταν θέλουμε μονοτονία και ακρότατα, κάνουμε, παιδιά, επαναλαμβάνω, δύο βήματα με πρωταγωνίστρια την πρώτη παράγω. Το πρώτο βήμα είναι να λύσουμε την εξίσωση F τόνος του χ ίσο με το 0, να αντιλύσουμε και να πάρουμε τις λύσεις. Και το δεύτερο βήμα, παιδιά, είναι να κάνουμε ένα πινακάκι προσήμου. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα είναι οι τιμές του χ. Τα παιδιά, το χ είπαμε ότι στην αρχική μας συνάντηση το χ είπαμε ότι είναι όλο το άρ. Εντάξει. Δηλαδή είναι από το πλην άπειρο μέχρι το συνάπειρο. Βρήκαμε και τις τιμές 1 και μείον 1. Προφανώς το μείον 1 θα πάει από εδώ και το συν 1 θα πάει σε αύξουσα σειρά που είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Πλην 1 και συν 1. Βαγγέλη, το άκουσα. Έχεις δίκιο. Κάποιος μου λέει, καλέ δάσκαλε, η παράγωγος είπαμε ότι ορίζεται όταν το χ είναι διάφορο του μηδενός. Κάτσε να το βάλουμε το 0 εδώ, να το φυλαγόμαστε. Μην ξεχαστούμε. Εντάξει. Να το βάλουμε και το 0 εδώ γιατί. Εντάξει, παιδιά, κάποιοι μου το είπατε και αυτό, ότι είναι ένα σημείο στο οποίο δεν ορίζεται η πρώτη παράγωγος, άρα ας το βάλουμε και αυτό με διπλή διαχωριστική για να το αποφεύγουμε. Ωραία.
και στο μείον 1 και στο 1 είναι οι τιμές για τις οποίες μηδενίζεται η πρώτη παράγωση. Είναι οι λύσεις που βρήκαμε. Άρα να βάλουμε εδώ ένα τυκλάκι. Ωραία. Και από κάτω μπαίνει η F του Χ. Ωραία. Εδώ, παιδιά, σκοπός είναι να βρούμε τι πρόσημο συν ή πλην θα έχει η παράγωση F τόνος του Χ για κάθε ένα διάστημα. Για αυτή την άσκηση, παιδιά, θα χρειαστεί, έτσι, για αυτή αριθμομηχανή θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί, Βαγγέλη, θα χρειαστεί για αυτή την άσκηση αριθμομηχανή. Είναι άσκηση εργασίας. Τις εργασίες τις κάνουμε στο σπίτι μας. Άρα είναι λογικό στο σπίτι μας να έχουμε τη χρήση της αριθμομηχανής. Στις εξετάσεις, παιδιά, το αντίστοιχο θέμα είναι σε μορφή ώστε και οι πράξεις να είναι τόσο άνετες που να μπορούν να γίνονται με το χέρι μας. Αλλά το συγκεκριμένο, παιδιά, επειδή έχει εδώ τρίτη τάξη ρίζα του Χ στη Δευτέρα, ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αριθμομηχανή. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Για διαλέξτε μία τιμή από το 1 και πάνω. Το 2, το 3, το 4. Ποια θες. Το 3, το 3. Άμα πας εδώ στην παράγωση, η παράγωση δεν έβγαλε αυτό το τυπάκι. Για βάλε όπου χει το 3. Είναι 1 μείον 1 προς 3 της τάξης ρίζα του 3 στη Δευτέρα. Δηλαδή θα είναι 1 μείον 1 προς 3 της τάξης ρίζα του 9. Μάλιστα. Παιδιά, θα ήθελα να κάνετε αυτήν εδώ την πράξη στην αριθμομηχανή σας. Αλλά και στην αριθμομηχανή σας, παιδιά, να μην την κάνετε. Εντάξει, για να δούμε. Αυτό είναι 1 μείον πόσο. Αυτό το κλάσμα, παιδιά, και διαστητικά να το δούμε, εντάξει, θα είναι πόσο, κάτι λιγότερο από το 1. Εντάξει, κάτι λιγότερο από το 1. Και μάλιστα, παιδιά, κοντολογής, μπορείτε να το δείτε. Η τρίτη τάξη ρίζα του 9 θα είναι 2, κάτι. Άρα σίγουρα, παιδιά, αυτό το κλάσμα είναι μικρότερο από το 1. Έτσι, μπορούμε να διαισθανθούμε ότι ο παρανομαστής είναι μεγαλύτερος από τον αριθμητή. Δηλαδή η τρίτη ρίζα του 9 σαν αποτέλεσμα βγάζει μεγαλύτερο από τη μονάδα. Άρα, παιδιά, διαστητικά αυτό το κλάσμα είναι μικρότερο από το 1. Δηλαδή φαντάσου ότι έχεις 1 μείον 0,0 κάτι. Αν αυτό το αποτέλεσμα της αφαίρεσης, 1 μείον 0, κάτι, δεν θα έχει σίγουρα θετικό πρόσημο το αποτέλεσμα. Και αριθμομηχανή να μην κάνουμε, κάποια πραγματάκια μπορούμε πριν να τα δούμε διαστητικά. Εντάξει, άρα συν. Ομοίως μπορείς να διαλέξεις και μία τιμή από το μείον 1 και πίσω. Έτσι. Δηλαδή μπορείς να διαλέξεις ποια θες. Το μείον 2, το μείον 3, διάλεξε το μείον 3. Ωραία. Εάν πάμε εδώ, παιδιά, πάλι στη θέση του Χ. Εδώ, στη θέση του Χ. Και βάλουμε το μείον 3 και όλο στη Δευτέρα. Μείον 3 στη Δευτέρα κάνει μείον 3 επί μείον 3, δηλαδή συν 9. Άρα πάλι το 9 ράκι θα έχουμε. Άρα, εμπροκειμένου, καταλήγουμε στο ίδιο. Άρα, το πρόσημο θα είναι θετικό. Αυτή εδώ τη αφαίρεση. Άρα, θετικό μπαίνει και εδώ. Σωστό. Και αριθμομηχανή να μην έχουμε, μπορούμε, παιδιά, να τα βγάλουμε. Διάλεξε μία τιμή από το 0 έως το 1. Ποια τιμή θες? Το 0,2, 0,3, 0,4. Όποια θέλεις το ίδιο πρόσημο θα βγάλουμε. Διάλεξε το 0,2. Αμέσως. Πάμε στην παράγωγο να βάλουμε στη θέση του Χ το 0,2. Στη Δευτέρα. Ωραία. 1 μείον 1 προς 3 ρίζα. Τρίτη τάξη ρίζα, 0,2 στη Δευτέρα μας κάνει 0,2 επί 0,2 ή 2,4. Μας κάνει 0,04. Ναι, παιδιά, όταν λέμε 0,2 στη Δευτέρα, είναι 0,2 επί 0,2. Το 0,2 δεν σημαίνει 2 δέκατα. 2 δέκατα επί 2 δέκατα μας κάνει 2 ή 2, 4, 10 ή 10, 100. 4 εκατοστά, δηλαδή 4 δι' 100, 0,04. Ανάτω. Αυτό είναι. Εντάξει. Τώρα, παιδιά, προσέξτε. Αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα και λίγο διαστητικά, άμα το δει κάποιος, είτε χρησιμοποιήστε κομπιουτεράκι είτε όχι, η τρίτη τάξη ρίζα του 0,04, σκεφτείτε, παιδιά, πόσο μικρό νουμεράκι είναι. Μικρό είναι, έτσι. Και να μην το κάνεις στο κομπιουτεράκι σου, το διαστάνεσαι πόσο μικρό είναι. Σίγουρα είναι μικρότερο από τη μονάδα. Άρα σίγουρα, παιδιά, αν πάει κάποιος και διαιρέσει το 1
με το 3 τάξης ρίζα του 0,04, σίγουρα αυτό το κλάσμα θα είναι μεγαλύτερο από το 1. Ε, το καταλαβαίνουμε, παιδιά. Αν εγώ σου πω ότι το 0,5 είναι μικρότερο από το 1, τι σημαίνει? Όταν άμα διαιρέσεις το 1 με το 0,5, πόσο κάνει αυτό? 2 δεν κάνει. Τι βγήκε? Αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το 1. Εντάξει. Αυτό, παιδιά, σας λέω. Όταν ένα πραγματάκι είναι μικρότερο από κάτι άλλο, το 0,5 είναι μικρότερο από το 1. Άρα, άμα διαιρέσεις το 1, το διαιρέσεις με το 0,5, το αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης θα ξεπεράσει το 1. Εντάξει. Το καταλάβω με παράδειγμα. Άρα, σίγουρα, παιδιά, εδώ αντιμετωπίζουμε μία αφαίρεση 1 μείον ένα πραγματάκι, το οποίο πραγματάκι είναι σίγουρα μεγαλύτερο από το 1. Σκέψου ότι αυτό είναι μεγαλύτερο από το 1. Μεγαλύτερο του 1. Πόσο θα κάνει μία αφαίρεση 1 μείον κάτι μεγαλύτερο από το 1? Πες ότι είσαι 1 μείον και αφαιρείς κάτι που είναι μεγαλύτερο από το 1. Το 2 ή το 3 ή το 4. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, αυτή η αφαίρεση θα σου δώσει αρνητικό αποτέλεσμα. Πλην θα σου δώσει. Σωστός. Άρα δεν θα πάρουμε πλην. Και ομοίως, παιδιά, αν κάποιος διαλέξει μία τιμή από το 0 έως το μείον 1. Ποια θες? Το μείον 02, το μείον 03, το μείον 04, όποια θέλεις. Πάρε το μείον 0,2. Να το. Αντί για 0,2, μπορείς να βάλεις το μείον 0,2. Παιδιά, μείον 0,2 στη δεύτερα μας κάνει πλέον επιπλέον συν πάλι 0,04. Άρα πάλι καταλήγουμε στα ίδια. Άρα πάλι το πρόσημο θα είναι αρνητικό. Ή 0,03, εδώ θα σου κάνει 0,09. Πάλι τα ίδια θα βγάλουμε. Εντάξει, παιδιά. Άρα και η αριθμομηχανή, παιδιά, να μην έχουμε, το μέγεθος ενός αριθμού διαισθητικά μπορούμε να το βγάλουμε. Δεν μας νοιάζει να έχουμε ακριβή εικόνα του αποτελέσματος, αλλά μας ενδιαφέρει να έχουμε μια ποιοτικά διαισθητική εικόνα του μεγέθους του αριθμού, ώστε να ξέρουμε αν το εν λόγω πρόσημο της παραγόγου είναι θετικό ή αρνητικό. Αλλά αφού η παράγωση εδώ είναι θετική, η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα. Αφού η παράγωση είναι αρνητική, η συνάρτηση είναι γνησίως θύνουσα. Και εδώ που η παράγωση είναι θετική, η συνάρτησή μας είναι γνησίως αύξουσα. Εντάξει, παιδιά. Άρα φανταστείτε ότι εδώ αυτή θα πάει κάπως έτσι. Να το. Αύξουσα, συναντάει το μείον 1. Οπότε, παιδιά, εδώ που αυξάνει, συναντάει το μείον 1. Άρα εδώ, παιδιά, είναι το μέγιστο. Φτάσει στην κορυφή του βουνού. Η συνάρτηση μεγιστοποιήθηκε. Μετά ξεκινάει, παιδιά, η πτώση της. Μετά ξεκινάει να φθίνει. Φθίνει, 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 φθίνει. Φτάνει εδώ στα υπόγεια για την τιμή του χ ίσον 1 συν 1. Φτάνει στα υπόγεια. Δηλαδή, παιδιά, εδώ ελαχιστοποιείται. Και μετά ξαναπαίνει τα πάνω της και προς τη δόξα τραβά. Ξαναγίνεται αύξηση. Άρα εδώ, παιδιά, αν θέλουμε να συμπεράνουμε, για την τιμή χ ίσον μείον 1 η συνάρτησή μας μεγιστοποιείται, λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της, τοπικό μέγιστο που λέμε, ενώ για την τιμή χ ίσον συν 1 η συνάρτηση ελαχιστοποιείται, τοπικό ελάχιστο, λαμβάνει την ελάχιστη της τιμή. Άρα εδώ έχουμε τοπικό μέγιστο, ταφ μη, για χ ίσον μείον 1. Δηλαδή, άμα βάλουμε από χ το μείον 1, η συνάρτηση θα μας δώσει τη μέγιστη τιμή της. Πόσο είναι η μέγιστη τιμή? Για να βρούμε το F του μείον 1, θα πάτε εδώ, παιδιά, στη συνάρτηση. Εδώ, θα πάτε, παιδιά, στη μάνα. Αυτή δεν είναι η μάνα? F του χ ίσον, F του χ ίσον χ μείον 3 επί τρίτης τάξης ρίζα του χ. Παιδιά, εδώ θέλει αριθμομηχανή τώρα. Θέλει. Αν βάλουμε όπου χ το μείον 1, γίνει μείον 1 μείον αυτό το πραγματάκι. Να το. Δηλαδή, αυτό θα γίνει μείον 1 μείον 3 επί αυτό το πράγμα που είσαι μείον 1 στην 1 τρίτο, σύμφωνα με την ιδιότητα που είπαμε προηγουμένως, έτσι. Αυτό, παιδιά, στην αριθμομηχανή σας, έτσι, αριθμομηχανή, θα σου κάνει το αποτέλεσμα 2. Αυτό, παιδιά, θέλει αριθμομηχανή. Άρα εδώ η μέγιστη τιμή είναι το 2. Και εδώ έχουμε τοπικό ελάχιστο, η συνάρτηση, παιδιά, ελαχιστοποιείται αν όπου χ βάλουμε το n. Πάλι, στη συνάρτηση, στη μάνα. Θα πάμε, παιδιά, στη μάνα. Το F του 1 είναι 1. Καλά, αυτό, παιδιά, και αριθμομηχανή να μην το κάνουμε, είναι ευκολάκι. 1 μείον 3, αυτή η ρίζα του 1 μας κάνει 1.
Άρα 1 μείον ο πολλαπλασιασμός 3 συν 1 πλην 3 μας κάνει μείον 2. Άρα η ελάχιστη τιμή που είναι το f του 1 μας κάνει μείον 2. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Άρα, παιδιά, τα βγάλαμε όλα. Α, να βάλουμε. Ναι, 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 Βασιλική. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Βασιλική. Να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Άρα, στο διάστημα μείον άπειρο έως μείον 1, παρατηρούμε ότι η πρώτη παράγωγος έχει πρόσημο θετικό. Τι σημαίνει, παιδιά, θετικό? Αλλά και στο διάστημα 1 συνάπειρο η παράγωγος έχει πρόσημο θετικό. Σημαίνει ότι σε αυτά τα δύο διαστήματα η F είναι μισίως, όπως το λέμε, αύξουσα. Εντάξει, αύξουσα. Ενώ, παιδιά, στα άλλα δύο διαστήματα, από το μείον 1 έως 0 και από το 0 έως 1, όπου η παράγωγος είναι αρνητική, να το γράψουμε και έτσι, στα διαστήματα μείον 1 έως 0 και 0 έως 1 συν 1 είναι η πρώτη παράγωγος αρνητική. Άρα, σε αυτά τα διαστήματα, παιδιά, η F είναι γνησίως φθήνους. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, το καταλάβαμε. Αυτό, παιδιά, γιατί η άσκηση ζητούσε να προσδιορίσουμε τα διαστήματα. Τα διαστήματα σημαίνει το χ από πού μέχρι πού να είναι. Βρήκαμε τα διαστήματα τιμών του χ για τη μονοτονία της συνάρτησης, δηλαδή για ποιες τιμές του χ είναι γνησίως αύξουσα, για ποιες τιμές του χ είναι γνησίως φθήνουσα, και βρήκαμε τα τοπικά ακρότατά της. Δηλαδή για ποια τιμή του χ μεγιστοποιείται, παρουσιάζει τοπικό μέγιστο και πόσο είναι αυτή η μέγιστη τιμή της, και για ποια τιμή του χ συνάρτησή μας παρουσιάζει τάφε ε, τοπικό ελάχιστο, ελαχιστοποιείται δηλαδή, και πόσο είναι αυτή η ελάχιστη τιμή της. Απολαυστικό, παιδιά, το ερώτημα α. Για να αποφανθούμε για τη μονοτονία και τα ακρότατα, κάναμε δύο βήματα. Μονοτονία και ακρότατα, παιδιά, ναι. Η μονοτονία, Βαγγέλη, το είπε ο δάσκαλος. Η μονοτονία είναι όταν σου λέει γνησίως αύξουσα, γνησίως φθήνουσα. Ή αύξουσα φθήνουσα, όπως θέλεις. Τα ακρότατα είναι αν σου λέει μέγιστο ελάχιστο. Όταν σου λέει αυτές τις λέξεις, κάνεις δύο βήματα με πρωταγωνίστρια την εφτόνου σου. Όταν σου λέει τώρα λέξεις να δεις τα διαστήματα που η συνάρτηση είναι κυρτή, δηλαδή στρέφει τα κύλα προς τα πάνω, η κύλη στρέφει τα κύλα προς τα κάτω, και να βρούμε και τα σημεία καμπής, εδώ δεν τα ζητάει, τότε, όπως θα δούμε στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε δύο βήματα με πρωταγωνίστρια τη δεύτερη παράγω. Λοιπόν, απολαύσαμε, παιδιά, το ερώτημα α, θα απολαύσουμε ακόμη περισσότερα στα επόμενα μαθήματά μας με τα επόμενα ερωτήματα. Υγεία, καλή συνέχεια και καλή δύναμη εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.